στην Αλόνισο τώρα, κυρίε και κύριοι, αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η θανάτωση με ψαροντούφεκο τη φώκια μασκότ του νησιού. Πάμε στη Μάνια Λιβιζάτου. Μάνια. Καλό μεσημέρι, Μάρκο. Ήταν μια φώκια που όποιο είχε πάει στην Αλόνισο αποκλείται να μην την είχε δει, να μην την είχε ακούσει. Ήταν, όπω είπε και εσύ, Μάρκο, η μασκότ του νησιού. Ε, και όμω η συγκεκριμένη φώκια βρέθηκε ε, νεκρή. σκότωσαν ε, τον Κωστή με ψαροτούφεκο. Ε, Κωστή ήταν ε, η ονομασία του, έτσι τον φώναζαν οι ντόπιοι. Στην Είχε, έχει ξεκινήσει ήδη κινητοποίηση για τον εντοπισμό των δραστών και όπω αναφέρει και η οργάνωση ΜΟΜ, δυστυχώ για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η ανθρώπινη κακία ή βλακεία δεν έχει όρια. Η νεαρή αρσενική φώκια Κωστή είναι νεκρή από ανθρώπινο χέρι. Καλούμε τι αρμόδιε αρχέ να αναλάβουν άμεσα δράση να βρεθούν και να οδηγηθούν στι αρχέ οι δράστε. Επίση, καλούν του πολίτε, όποιο έχει δει ή έχει ακούσει κάτι, να το πει αμέσω στι λιμενικέ αρχέ. Παράλληλα, προχωράει η συγκεκριμένη οργάνωση Μάρκο από την πλευρά τη σε κατάθεση μήνυση κατά παντό υπευθύνου. Μάνια, κυρίε και κύριοι, δεν το χωρά ανθρώπου νου αυτό που συνέβη στην Αλόνισο. Κάποιο ή κάποιοι θανάτωσαν με ψαροντούφεκο, έβαλαν στο στόχαστρο και σκότωσαν αυτή τη φώκια που ήταν η μασκό του νησιού. Είναι αδιανόητο, είναι ασύλληπτο γιατί κάποιο να κάνει να προβεί σε αυτή την πράξη. Ιδού και η φωτογραφία, ιδού και η εικόνα ντοκουμέντο με την νεκρή αυτή η φώκια που προκαλεί αποτροπιασμό. Είναι σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνι.